Πραγματικά περίμενα σήμερα να ακούσω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ένα νέο αρχηγό, τον οποίο του εύχομαι καλή επιτυχία μετά την εκλογή του, να υπερασπιστεί το έργο της Νέας Δημοκρατίας. Ανταυτού, η ομιλία του είχε άρωμα σιμίτη. Μας μίλησε για τον κύριο Γιαννίτση. Θέλω να θυμίσω ότι την εποχή του Γιαννίτση ήταν η εποχή που πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο αείμνηστος Μιλτιάδης Εύερτ. Και θέλω να θυμίσω ότι από αυτήν εδώ την πλευρά και αυτή την πτέρυγα, από αυτή την πτέρυγα, παρακαλώ ησυχία, από αυτή την πτέρυγα δίναμε μάχη εναντίον του Πασόκ του Γιαννίτση, γιατί τα ταμεία τότε τα παίζαν στο χρηματιστήριο, τα αποθεματικά τους, και κάποιες ορισμένες διοικήσεις ξεφορτώνανε πουλώντας τα ταμεία τις μετοχές που αγοράζαν την προηγούμενη. Μετά την συνεργασία με τον Πασόκ τα ξεχάσατε? Ξεχάσαμε πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι τρύπες με το τζογάρισμα στο χρηματιστήριο? Ξεχάσαμε τη δίκη των 10? Ξεχάσαμε τις εξεταστικές επιτροπές που ζητούσε τότε η Νέα Δημοκρατία? Φοβούμαι πως τα ξεχάσατε. Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσετε ότι εκείνη την εποχή διοικητής της Εθνικής των Μακαρίτης ο Καρατζάς, τον οποίο τότε ήταν στελεχός σας. Ήσασταν στελεχός του. Θυμάστε τι γινότανε με τις μετοχές της Εθνικής και με τα ταμεία? Θυμόμαστε τους κύκλους της αγοράς των ΑΟΚ και των κλωστηρίων, των προνομιούχων και τα σορταρίσματα? Θυμάστε τα δισεκατομμύρια τα οποία χαθήκαν από τα ταμεία? Σας τα θυμίζω τώρα εγώ. Για να σας θυμίσω ακόμα ότι μετά από το μεγάλο τζόγο και την καταστροφή του Σιμίτη και του Γιαννίτση και όλων των υπολείπων των κυβερνήσεων του Πασόκ στα αποθεματικά του ταμείου, ήρθε μια δεύτερη εποχή. Η εποχή της μείωσης του PSI. Ποιος έκανε το PSI? Εσείς πλέον συνέτερος του Πασόκ.